Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι οι ειδήσεις του Όμνια TV. Για τέταρτη ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Αίγυπτο καθώς και οι συγκρούσεις που ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην πλατεία Ταχρίρ. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνονται εκεί από την περασμένη Παρασκευή, απαιτώντας από τους στρατιωτικούς να ανακοινώσουν χρονοδιάγραμμα αποχώρησης από την εξουσία. Οι δυνάμεις καταστολής επιτίθενται καθημερινά στους συγκεντρωμένους με καταιγισμό πυρών. Οι δολοφονηθέντες πολίτες μέχρι στιγμής φτάνουν τους 35, ενώ το Αιγυπτιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 1.750 τραυματίες. Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση της μεταβατικής κυβέρνησης. Μετά από το Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή, είχε ανακοινωθεί ότι οι βουλευτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 28 Νοεμβρίου όπως είχε προγραμματιστεί. Από τις βουλευτικές εκλογές πρόκειται να σχηματιστεί συντακτική βουλή που θα επεξεργαστεί μεταρρυθμίσεις στο Σύνταγμα και στο πλαίσιο διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών, η ημερομηνία των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι παράλληλα με τα πυρά η αστυνομία επιτίθεται κατά των συγκεντρωμένων με συνεχή ρήψη δακρυγόνων. Συνεχίζεται η κατάληψη του κέντρου της ΔΕΗ από το οποίο γίνεται η έκδοση διαταγών διακοπής των συνδέσεων από συνδικαλιστές της Γενόπ ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι έχουν καταλάβει το κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μεσογείων και έχουν θέσει εκτός λειτουργίας το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΜΗΣ με το οποίο γίνεται η έκδοση των διαταγών διακοπής συνδέσεων. Η κατάληψη γίνεται στα πλαίσια των αντιδράσεων για την ίσπραξη του έκτακτου χαρατσιού για τα ακίνητα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Σημειώνεται ότι ήδη ολόκληροι Δήμοι έχουν ανακοινώσει δράσεις νομικής υποστήριξης στις αυξανόμενες πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις πολιτών κατά του χαρατσιού. Γύρω στις 8 το βράδυ της Δευτέρας έγινε γνωστό ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ζήτησε την επέμβαση της αστυνομίας για τη βίαιη διακοπή της κατάληψης. Περίπου 2.500 μετανάστες έχουν απελαθεί από την Ελλάδα στο πρώτο δεκάμηνο του 2011. Είτε εθελούσια είτε αναγκαστικά από τις υπηρεσίες αλλοδαπών της ελληνικής αστυνομίας. Το κόστος των απελάσεων καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών. Επίσης, μέσω του εθελούσιου προγράμματος επιστροφής, όπως αποκαλείται, που υλοποιήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, ολοκληρώθηκαν 1.097 απελάσεις ανθρώπων στις χώρες καταγωγής τους. Δύο εβδομάδες μετά την σύλληψη δύο διαχειριστών ιστοσελίδων που περιείχαν πληροφορίες για την online προβολή και κατέβασμα ταινιών, η αστυνομία εξέδωσε σήμερα δελτίο τύπου αναφέροντας πως οι διαχειριστές κατέβαζαν σε ιστοσελίδες που είχαν δημιουργήσει κινηματογραφικές ταινίες. Η σύλληψη των δύο διαχειριστών έγινε σε ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν στις πόλεις των Χανίων και της Λαμίας από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, όπως αναφέρει η αστυνομία. Ύστερα, από ψηφιακή αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος σε δύο ιστοσελίδες του διαδικτύου, μετά από καταγγελία μήνυση Εταιρείας Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, η οποία δεν κατονομάζεται. Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς πραγματοποιούν τετράωρη στάση εργασίας την 3η 22 Νοεμβρίου, διαμαρτυρώμενοι για τις μισθολογικές περικοπές και την εφεδρεία. Έτσι, ακινητοποιημένη θα είναι αύριο η σειρμή του μετρό, του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και του τραμ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Όμνια TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.